Ως κομβικής σημασίας για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, χαρακτήρισε το πρωί από τα Χανιά ο Υπουργός Εσωτερικών την επανάσταση του Θερίσου του 1905. Ο Μάκης Βορύδης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στην επετειακή εκδήλωση για τα 117 χρόνια της Επανάστασης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων από τη χιονισμένη Θέρισο πως η ελευθερία δεν κατακτιέται σε μια στιγμή, αλλά είναι ένα συνεχής αγώνας. Αναφερόμενος ωστόσο στις πολεμικές σειράξεις των ημερών, καταδίκασε το ρωσικό εισβολέα στην Ουκρανία. Αυτή η εισβολή παραβιάζει δεδομένα που χτίστηκαν με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολύ αγώνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανατροπή αυτών των δεδομένων είναι κάτι που πρέπει να βρει αντίθετη το σύνολο και του πολιτικού κόσμου αλλά και της διεθνούς κοινότητας, και η Ελλάδα βρίσκεται πραγματικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών διοργάνωσαν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Μητροπολιτικός Δήμος, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Σύλλογος «Η Επανάσταση του Θερίσου 1905». Η δημιουργία κριτικού στρατού πολιτοφυλακής, η ψήφιση ενός φιλελεύθερου συντάγματος και κυρίως η αποχώρηση των ξένων μεγάλων δυνάμεων σήμανε τη μεγάλη ώρα που με τους Βαλκανικούς πολέμους στη συνέχεια έφερε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο Μάκης Βορύδης στο περιθώριο της εκδήλωσης αναφέρθηκε στα στοχευμένα, όπως είπε, μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας, ενώ μίλησε και για νέα μέτρα στήριξης. Πρόκειται να ανακοινωθούν μέτρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, περαιτέρω μέτρα. Προφανώς είναι μια διεθνή συζήτηση. Περιμένουμε και να ακούσουμε την θέση την οποία τελικώς θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξανά σύνοδο κορυφής στις 25 Μαρτίου που θα συζητήσει αυτό. Ξέρετε την πρόταση του Πρωθυπουργού που είναι να επιβληθεί ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου καταρχήν, αλλά ενδεχομένως και συνολικά στην τιμή της ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι σήμερα μια παγκόσμια διαταραχή.